Γεια σας, είμαι ο Αντώνιος Βεντούρης και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράλυσης Κατανεμημένης Επεξεργασίας που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει από την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίλυση των εργαστηριακών φυλαδίων 00 και 01. Σκοπός του εργαστηριακού φυλαδίου 00 είναι η δημιουργία προσωπικού κόμβου στην υπηρεσία Κυκλάδες Ωκεανός του GRNET προκειμένου να δημιουργηθεί μια συστοιχεία υπολογιστών. Ανοίγουμε λοιπόν κάποιο browser, γράφουμε cyclades.okeanos.grnet.gr και από εκεί και πέρα επιλέγουμε το Academic Login που γίνεται επιστοποίηση μέσω LDAP χρησιμοποιώντας το συνθηματικό και το username του ιδρύματος που ανήκουμε και θα βλέπουμε αυτό το περιβάλλον. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να έρθουμε να πατήσουμε New Machine, να επιλέξουμε λειτουργικό σύστημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα επιλέξουμε το 12.04.4 LTS Server του Ubuntu, την παλιά έκδοση, γιατί σε αυτή είχαμε τρέξει όλα τα εργαστηριακά φυλάδια το προηγούμενο εξάμηνο. Πατάμε Next, διαλέγουμε δύο πυρήνες, 1 GB RAM, 5 GB χώρο και στο storage επιλέγουμε το αρχιπέλαγο. Πατάμε Next. Εδώ μας δείχνει ότι θα έχουμε σίγουρα μία IP version 6 και μία IP version 4, την οποία μπορούμε, αν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή να την έχουμε δεσμεύσει, είτε να την έχουμε αποδεσμευμένη και να είναι έτοιμη σε περίπτωση που τη χρειαστούμε. Εμείς λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα την κρατήσουμε. Μετά θα βάλουμε το όνομα. Σύμφωνα με το εργαστηριακό φυλάδιο, λοιπόν, θα βάλουμε OpenMPI, Pavla και το AM, 494 για εμένα. Εδώ γίνεται ένα summary των επιλογών που έχουμε διαλέξει για το machine. Βλέπουμε τους πυρήνες, τη RAM, το δίσκο, το storage type, το λειτουργικό σύστημα και την IP διεύθυνση. Πατάμε λοιπόν Create Machine. Εδώ πέρα μας κάνει pop-up ένα window το οποίο έχει τον κωδικό που θα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε login μέσω τερματικού, δηλαδή με το SSH, στο server μας. Καλό θα είναι να γίνει ένα print screen, να γραφτεί κάπου, έως ότου μπορέσουμε να συνδεθούμε για πρώτη φορά στο server, στο machine μας μάλλον, και μπορέσουμε και τον αλλάξουμε. Πατάμε OK λοιπόν. Βλέπουμε ότι το machine μας είναι σε κατάσταση running, που σημαίνει ότι όλα έχουν γίνει με επιτυχία. Τελευταίο βήμα του εργαστηριακού φυλαδίου λοιπόν 00 είναι να συνδεθούμε μέσω τερματικού, δηλαδή μέσω PuTTY, στο μηχάνημά μας. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα έρθουμε εδώ, θα το πάρουμε αυτό. Θα βάλουμε, θα πατήσουμε Yes και θα βάλουμε τον κωδικό. Βλέπουμε ότι ο κωδικός μπήκε με επιτυχία και μπορούμε μάλλον τώρα να έχουμε πρόσβαση στο machine μας. Πρώτο μας βήμα λοιπόν είναι να αλλάξουμε τον κωδικό πρόσβασης. Γράφουμε passwd. Βάζουμε τον τωρινό κωδικό. Και βάζουμε τώρα τον καινούριο, δύο φορές. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι όλα έγιναν με επιτυχία. Σε αυτό το σημείο λοιπόν έχουμε τελειώσει το εργαστηριακό φυλάδιο 00 και περνάμε στο εργαστηριακό φυλάδιο 01. Σκοπός λοιπόν του εργαστηριακού φυλάδιου 01 είναι αρχικές ρυθμίσεις για τη δημιουργία πολυεπεξεργαστικής συστοιχίας υπολογιστών, εγκατάσταση και δοκιμή OpenMPI και δημιουργία της εφαρμογής Hello World. Πρώτο παραδοτέο λοιπόν σε ένα για αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο είναι print screen από τη σελίδα του ωκεανού που δείχνει ότι το machine μας είναι σε κατάσταση running. Επόμενο βήμα του εργαστηριακού φυλαδίου είναι η δημιουργία ονόματος κόμβου, το οποίο εμείς αυτό θα το προσπεράσουμε από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε τον ωκεανό του GRNET. Ερχόμαστε στο επόμενο βήμα που είναι η σύνδεση στον κόμβο συστοιχίας. Αφού έχουμε ανοίξει μέσω τερματικού και έχουμε πρόσβαση στο machine μας, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα χρήστη open user. Πώς το κάνουμε αυτό? Add user, open user. Βάζουμε, ναι, μας βγάζει λοιπόν warning, θα πρέπει να έχουμε πάρει root πρόσβαση. Και πώς το κάνουμε αυτό? Sudo bash, τον κωδικό μας,
και γράφουμε add user, open user. Βάζουμε τον κωδικό του, που σήμερα το εργαστηριακό φυλάδιο είναι δολάριο open16. Πολύ ωραία, εδώ πατάμε enter. Yes, και βλέπουμε ότι όλα έχουν εκτελεστεί με επιτυχία. Και αυτό είναι το δεύτερο παραδοτέο, σε 2, που θέλει screenshot, ότι όλα αυτά έχουν γίνει με επιτυχία και έχει δημιουργηθεί αυτός ο user. Επόμενο βήμα είναι αντιστοίχηση της δυναμικής IP με το domain, το οποίο επίσης θα το παραλείψουμε από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε τον ωκεανό του GRNET. Περάμε στο επόμενο βήμα, που είναι η εγκατάσταση του προγράμματος OpenMPI. Για το λειτουργικό Ubuntu που χρησιμοποιούμε εμείς αυτή τη στιγμή, οι εντολές είναι cutoff. apt αρχικά get update για να πάρουμε τα όποια update υπάρχουν. Μετά, apt get install build essential. Yes. Και τώρα θα περιμένουμε γιατί αυτό το install είναι ελαφρώς χρονοβόρο. Βλέπουμε ότι τελείωσε και τέλος γράφουμε apt get install openmpi bin openmpi doc και rib openmpi dev. Yes. Για να δούμε λοιπόν ότι το MPI εγκαταστάθηκε με επιτυχία, θα ανοίξουμε το εγχειρίδιο χρήσης του compiler MPI CC. Ανοίγει, οπότε έχει γίνει σωστά η εγκατάσταση. Επόμενο βήμα είναι να τοποθετήσουμε τα εκτελέσιμα προγράμματα της βιβλιοθήκης στη διαδρομή αναζήτησης. Αρχικά θα πρέπει να δούμε τι φλοιό χρησιμοποιούμε και όπως το βλέπουμε αυτό, echo shell. Εμείς χρησιμοποιούμε bash. Από τη στιγμή λοιπόν που χρησιμοποιούμε bash δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Για το λόγο ότι η διαδρομή έχει ρυθμιστεί αυτόματα. Θα πάμε τώρα να ελέγξουμε το compiler MPICC. Αν δώσω λοιπόν MPICC, σε περίπτωση που μου βγάλει no input files, σημαίνει ότι όλα έχουν γίνει σωστά και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε να γράφουμε προγράμματα σε OpenMPI. Όντως μου βγάζει αυτό, που σημαίνει ότι όλα έχουν γίνει σωστά. Λοιπόν, αρχικά ας βγούμε από root, ας μείνουμε user. Επόμενο βήμα είναι η ρύθμιση του SSH για απομακρυσμένη εκτέλεση. Θα πρέπει να δώσουμε μια σειρά από εντολές ώστε να πάρουμε τα κλειδιά από τον κόμβο του διδάσκοντα. Και τι συνεπάγεται αυτό, ότι στη συστοιχεία που εμείς θα έχουμε κάνει, ως open user θα μπορούμε να μπαίνουμε στο κάθε machine χωρίς να μας δείτε κωδικός. Και τι κάνουμε λοιπόν. Γράφουμε su open user mkdir ssh και μετά scp open user παπάκι 2001 648 2ffc
Θα είχα πρέπει με το authorized keys. Μας δείτε ο κωδικός. Ωραία. Στη συνέχεια γράφουμε SP Open User Copy 2001. Δίνουμε και αυτή την εντολή, πατάμε yes, δίνουμε τον κωδικό του open user και λέει no such file or directory, για να δούμε μήπως έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Δίνουμε scp open user 2001x48dffc 1225α800 7ff f16 1808. Home Open User ID RSA Home Open User ID RSA. Μας ξαναζητάει τον κωδικό και μας ξαναλέει No such file or directory. Για να δούμε λοιπόν. Ναι, φυσικά, γιατί έχουμε ξεχάσει εδώ. Βάλουμε Home Open User. Έχουμε ξεχάσει το φάκελο. Αυτό είναι το .ssh. Ήταν λοιπόν ορθογραφικό το λάθος. Πολύ ωραία, έγινε με επιτυχία αυτή η εντολή. Και θα πάρουμε και το τελευταίο που είναι το id underscore rsa.pub. Έγιναν όλα λοιπόν με επιτυχία. Αν μπούμε όντως στο φάκελο ssh, θα δούμε ότι μέσα δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Αυτό είναι πρόβλημα. Ενώ οι εντολές εκτελέστηκαν με επιτυχία. Ναι, τι λάθος κάναμε λοιπόν, έχουμε ξεχάσει να δώσουμε να μπουν στη διαδρομή .ssh, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ξανακάνουμε όλες τις εντολές από την αρχή. Εδώ λοιπόν, μας λείπει εδώ το .ssh, όπως και από εδώ. Ωραία. 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 Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν μέσα και τα τρία με επιτυχία. Οπότε θα πάμε πίσω μία φορά για να δούμε ότι όντως υπάρχουν εδώ μέσα και να τα σβήσουμε. Και σβήστηκαν όλα, γράφοντας rm αστεράκι. Πάμε λοιπόν στο .ssh και βλέπουμε ότι όντως όλα αυτά υπάρχουν μέσα. Επόμενο βήμα είναι να ελέγξουμε αν όλα αυτά έγιναν με επιτυχία. Καταρχάς μην ξεχάσουμε το παραδοτέο σε 3 που είναι σκρίσιμο ότι όλες αυτές οι εντολές έχουν εκτελεστεί με επιτυχία. Για να δούμε λοιπόν όλα αυτά έγιναν όντως με επιτυχία, θα πρέπει να κάνουμε ssh, ας πούμε για παράδειγμα στον κόμμα του διδάσκοντα, και να μην μας ζητήσει κωδικό. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα γράψουμε ssh πλην 6 για το κόμμα του διδάσκοντα, έχει μόνο IP version 6 και την IPv6 του machine του διδάσκοντα. Παρατηρούμε ότι δεν μας ζητάει κωδικό για το open user, οπότε έχουμε τραβήξει τα κλειδιά με επιτυχία. Βγαίνουμε από το machine του διδάσκοντα, είμαστε στο δικό μας και
και μένουμε ως user. Επόμενο βήμα είναι να συνδεθούμε ως root στο μηχάνημα. Πώς? Sudo bash και μπήκαμε ως root. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Θα πρέπει να ασφαλίσουμε, να ασφαλίσουμε το σύστημα ώστε να μην μπορεί κάποιος από το ίδιο να χρησιμοποιεί τους κόμβους μας. Συγκεκριμένα θα κλειδώσουμε το SSH ώστε να επιτρέπει συνδέσεις μόνο από τις IP του τμήματος ή του GRNET. Και πώς το κάνουμε αυτό? Δίνοντας κάτω εντολές. Και όλα αυτά θα περαστούν στο αρχείο hosts.allow. Και echo all deny. Τώρα θα πάμε να ελέγξουμε εάν το αρχείο όντως έχει πάρει όλα αυτά που το δώσαμε εμείς σωστά. Βλέπουμε ότι μέσα στο αρχείο δεν έχει περαστεί τίποτα. Φυσικά γιατί δεν έχουμε πάει στην σωστή διαδρομή. Δεν έχει δημιουργηθεί κιόλας, οπότε είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? VI ETC hosts allow. Και βλέπουμε ότι μέσα είναι μέσα όλα και το όλο που δώσαμε και όλα. Τώρα, πώς θα ελέγξουμε αν όντως ασφαλίσαμε τη σύνδεσή μας? Θα ανοίξουμε ένα νέο booty, κάνουμε εδώ new session και θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε από το μηχάνημα, να συνδεθούμε μάλλον στο μηχάνημα με τη διεύθυνση χρησιμοποιώντας τη σύνδεση του σπιτιού μας. User παπάκι SNF 58.81.67.vm. Παρατηρούμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να συνδεθούμε, που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής όλα έχουν γίνει σωστά. Αν λοιπόν δοκιμάσουμε να συνδεθούμε μέσω του Zafora, που ανήκει μέσα στο πανεπιστήμιο, για να δούμε. Μήπως κάναμε κάποιο λάθος? Ναι, φυσικά κάναμε λάθος. Δεν δώσαμε σωστά το host name. Θα πατήσουμε yes, που σημαίνει ότι μας αφήνει. Οπότε μπορέσαμε και μπήκαμε κανονικά μέσω του Zafora. Πάρα πολύ ωραία. Όλα λοιπόν μέχρι στιγμής είναι σωστά. Οπότε κλείνουμε το προηγούμενο πότι και θα χρησιμοποιήσουμε το υπάρχον που ανοίξαμε. Με τις παραπάνω εντολές λοιπόν που δώσαμε, στην ουσία τι κάναμε? Επιτρέπουμε τη σύνδεση μόνο από οποιαδήποτε IP βρίσκεται σε υποδείκτο που δουμού, από IP που ανοίξει το GRNET, από κάποιο τοπικό υπολογιστή και από όλους τους υπόλοιπους το απαγορεύουμε. Σε περίπτωση που έχουμε κάποιο δυναμικό όνομα, θα πρέπει να προσθέσουμε στο host allow αυτό το δυναμικό όνομα που έχουμε, είτε από κάποιο Dynamic DNS, από κάποια άλλη υπηρεσία Dynamic DNS. Επιβεβαιώνουμε λοιπόν το αρχείο hosts allow ότι έχει μέσα όλα αυτά που θέλουμε και είναι το παραδοτέο σε 4 να το δώσουμε σε screenshot. Επόμενο βήμα του εργαστηριακού φυλαδίου είναι η δοκιμή του μεταφραστή. Αρχικά συνδέομαστε ως open user, ως su open user, δίνουμε το κωδικό που είναι open16. Δημιουργούμε αρχικά ένα κατάλογο αυτόν εδώ. Μπαίνουμε σε αυτόν τον κατάλογο και δημιουργούμε το αρχείο helloworld.se, το οποίο απλά θα έχει τη συνάρτηση printf hello world. Δημιουργήσαμε το αρχείο και τώρα θα πρέπει να το μεταγλωτήσουμε ως mpicc. Clean wall για να δούμε ότι δεν έχει κανένα warning.
Λέμε ότι όλα έγιναν επιτυχία και τώρα πάμε να το τρέξουμε με το MPI run Hello World. Παρατηρούμε ότι και μεταβλητίστηκε και εκτελέστηκε με επιτυχία το πρόγραμμα. Μας έβγαλε και αυτά που θέλαμε. Οπότε το παραδοτέο σε 5 είναι screenshot ότι όλα βαίνουν καλώς, χωρίς φάλματα, χωρίς τίποτα. Και περνάμε λοιπόν στο τελευταίο βήμα του εργαστηριακού φυλαδίου, που είναι το θεωρητικό υπόβαθρο, με μία, δύο, τρεις, με 4 ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι από τη σελίδα βοηθείας στο MPICC, δηλαδή θα κάνουμε MAN MPICC, να βρούμε τι κάνει παράμετρος, μάλλον όχι, πώς καθορίζεται ποιος compiler θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση. Αυτό φαίνεται εδώ πέρα. Μας λέει ότι το OpenMPI διαχωρίζεται σε τρία layer, στο Opal, το ORT και το OpenMPI. Με βάση αυτά τα τρία υπάρχει και ανάλογος compiler, δηλαδή όπως σας λέει και από κάτω, σε περίπτωση που έχουμε το Opal, χρησιμοποιεί το Opal SSE ή Opal C++, αν έχουμε το ORT, ORT SSE ή ORT C++, και αν έχουμε το OMPI, OMPI SSE που τον έχουμε δει, ή OMPI C++ ή οποιοδήποτε άλλη. Που σημαίνει ότι ο κάθε compiler χρησιμοποιείται ανάλογα με το εκάστοτε layer. Επόμενη ερώτηση λοιπόν είναι τι κάνει παράμετρος πλην show me. Η πλην show me που βλέπουμε και εδώ πάνω είναι η πρώτη-πρώτη. Αυτό που κάνει είναι ότι δεν καλεί τον εκάστοτε compiler, αλλά δείχνει μόνο το command line που θα εκτελεστεί για τη μεταγλώτηση του προγράμματος. Τρίτη ερώτηση είναι ανοίγοντας σελίδα βοηθείας του MPI run, να βρούμε τι κάνει ο παράμετρος πλην host. Αφού τη βρούμε, βρίσκεται εδώ πέρα, βλέπουμε ότι εμφανίζει τη λίστα με τους hosts, τους οποίους καλεί για κάποιες διεργασίες. Και τελευταία ερώτηση είναι τι κάνει ο παράμετρος πλην np, η οποία είναι εδώ πέρα, και βλέπουμε ότι στην ουσία τι κάνει, θα εκτελεστεί αντίγραφο του προγράμματος που δηλώνουμε με την παράμετρο -np σε κάθε υποδοχή διεργασίας. Έτσι λοιπόν έχουμε τελειώσει και το εργαστηριακό φυλάδιο 01. Γενικά και τα δύο φυλάδια μπορούμε να πούμε πως ήταν σχετικά εύκολα, εάν εξαιρέσεις τη διεργασία με τα κλειδιά που θα έπρεπε να τα πάρουμε σωστά, χωρίς ορθογραφικά λάθη, και να τα περάσουμε και σωστά, καθώς και η ασφάλιση του SSH που θα μπορούσε, ας πούμε, να μην τα είχαμε περάσει σωστά στο αρχείο hosts allow και να μας επιτραπόταν η σύνδεση καθόλου από πουθενά, που τότε θα έπρεπε, εφόσον θα είχαμε αυτό το troubleshoot, να ανοίξουμε μέσω της σελίδας του CycleEdge Oceanos GNGR την κονσόλα και να κάνουμε ανάλογα τη διαδικασία. Τελειώνοντας λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.